Πάμε στην βραδιά της Παρασκευής. Είπαμε τι θα γίνει στο πάρκο του ΟΤΕ. Λακωνικό οδείο, 17η γιορτή μουσικής. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και το Σάββατο μια μίνι έκπληξη, θα την ακούσουμε σε λίγο, διαστόματος Ηλέκτρας. Λοιπόν, πάμε στο βράδυ της Παρασκευής, όπου είναι το φινάλε της 17η γιορτής μουσικής, με ένα μεγάλο αφιέρωμα, με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, στο πατέρα που είναι και ο ιδρυτής του Λακωνικού Οδείου και έχει δώσει τόσα, μας έχει δώσει τόσα ωραία πράγματα, μας έχει δώσει τόσα ωραία πράγματα και νομίζω μας έχει δώσει και μέσα από εσένα, γι' αυτό το είπα έτσι, στα μουσικά πράγματα της πόλης και του νομού γενικότερα. Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, 3 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία Σπάρτης θα βρίσκεται το Λακωνικό Οδείο με αφιέρωμα στο καλό λαϊκό τραγούδι και στον ελληνικό κινηματογράφο. Τις λαϊκές μας ορχήστρες λοιπόν, μικρών και μεγάλων σπουδαστών και φυσικά με τη χοροδία του Λακωνικού Οδείου, την παιδική εφηβική χοροδία του Λακωνικού Οδείου. Στην πλατεία έχουμε ετοιμάσει φέτος για το κλείσιμο της σχολικής μας χρονιάς μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Ένα αφιέρωμα, όπως είπε, στον πατέρα μου και ιδρυτή του Λακωνικού Οδείου, Αντώνη Βλαχονικολό. Ακριβώς επειδή έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο σε σχέση με τα πολιτιστικά, δίδαξε τη μουσική στη Σπάρτη. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε όλες τις παλιές συναυλίες, με αναδρομή σε αυτές σε video wall, που θα δούμε παλιούς τους σπουδαστές και παλιές ερμηνείες και δικές του από όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε καλέσει κάποιους μαθητές του, που πλέον είναι μεγάλοι και επαγγελματίες οι περισσότεροι στον καλλιτεχνικό χώρο, να ερμηνεύσουν τραγούδια με τα δικά μας τα παιδιά, τα τωρινά, τραγούδια αγαπημένα του πατέρα μου. Θα είναι μια αρκετά συγκινητική βραδιά, νομίζω, για όλους. Και φυσικά η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, που θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα, όπως είπες, είναι ο Γιάννης Νικολάου, ο οποίος θα κάνει μια σύμπραξη με τα παιδιά του Οδείου. Θα παίξουν μαζί τραγούδια στη σκηνή, στην κεντρική πλατεία Σπάρτης. Πολύ αγαπημένα τραγούδια Λωνών. Και φυσικά έρχεται σαν φιλική συμμετοχή, επειδή ήταν και πολύ καλός φίλος του πατέρα μου. Νομίζω ότι αυτή την διοργάνωση την ετοιμάζει με πολύ αγάπη, αγωνία. Αγωνία όσο δεν φαντάζεσαι για να πάνε όλα καλά. Γιατί είναι και... Είναι πολύ, πολύ κουραστικό όλο αυτό. Και συναισθηματικά όμως πολύ φορτισμένη όμως. Φορτισμένη, ναι, πολύ. Γιατί η αναδρομή τώρα σε παλιές συναυλίες και βλέποντας. Και εγώ παιδάκι δηλαδή που ήμουν, και εμένα με βλέπω παιδάκι, ναι. Και ξαναθυμάμαι. Να συμπληρώσω πριν, θα σας ρωτήσω κάτι για τον Γιάννη Νικολάου, πώς έχει προήλθει αυτή η συνεργασία, αυτή η συνύπαρξη. Πώς γνωριστήκατε και τα λοιπά και συνεργάζεστε από ό,τι βλέπω. Σας αγαπάει και τον αγαπάτε. Θα ήθελα να πω ότι, να συμπληρώσω ότι όχι μόνο στη μουσική έχει δώσει πολλά ο πατέρας, έχει δώσει και στο ραδιόφωνο, μιας και μαζί με τον δικό μου πατέρα ξεκίνησαν στο Radio Spark την αγαπημένη εκπομπή Καλημέρα Λακωνία. Και τότε εγώ ήμουν ένα πιτσιρικάκι και πήγαινα ανάμεσα σε καρέκλες εκεί, τους ενοχλούσα και τι ωραία μου απαντούσε και όλα αυτά τα όμορφα που έχω να θυμάμαι από αυτόν. Να είναι καλά εκεί που είναι, βεβαίως. Εγώ ειδικά πάρα πολλές. Λοιπόν, πες μας για τον Γιάννη Νικολάου. Πώς βρεθήκατε, πώς συνεχίζετε να συνεργάζεστε, γιατί είναι ένας γνωστός τραγουδοποιός. Έχει κάνει πάρα πολλά. Θυμίζω ότι ήταν ο leader του συγκροτήματος Λαθρεπιοβάτες. Υπέροχα τραγούδια. Ήδη ακούσαμε ένα, το Δευτέρο Εγώ που μεγαλώνω. Νομίζω με αυτό έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ. Πάρα πολλές γενιές. Θα παίξουμε και άλλο τραγούδι του Γιάννη Νικολάου. Πες μας λίγο. Ο Γιάννης Νικολάου είναι ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, συνθέτης, τραγουδοποιός, όπως είπες, και ερμηνευτής πολύ καλός. Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Εγώ τον έχω μέσα στην καρδιά μου, μου στάθηκε πάρα πολύ και ήταν πολύ καλός φίλος του πατέρα μου. Δηλαδή, γνωρίστηκαν ακριβώς και εγώ δεν ξέρω πώς, αλλά από την πρώτη στιγμή δέσανε πάρα πολύ. Άλλωστε, οι πιο ωραίες συνεργασίες, οι πιο ωραίες γνωριμίες γίνονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Ακριβώς αυτό. Και όσον αφορά για αυτό που είπες, ότι είναι μεγάλος δημιουργός και είναι τόσο απλός, συνήθως οι μεγάλοι δημιουργοί, οι άνθρωποι που έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, είναι και είναι απλοί άνθρωποι. Πιο απλοί άνθρωποι. Δεν είναι δήθεν. Με μεγάλη του χαρά συμφώνησε στο να έρθει στη Σπάρτη και να κάνει σύμπραξη μαζί με τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που τον έχω γνωρίσει. Και όχι μόνο στο επίπεδο το καλλιτεχνικό και για τη συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει, αλλά και γιατί είναι από σπάνιος άνθρωπος. Είναι από τους ανθρώπους που θες να υπάρχουν στη ζωή σου. Μπορούν πάντα να σου προσφέρουν κάτι. Κάτι καλό. Και νομίζω τα παιδιά του Λακωνικού Οδείου θα πάρουν πάρα πολλά από αυτόν. Θα πάρουν πάρα πολλά, γιατί θα δουν ένα πολύ γνωστό καλλιτέχνη επί σκηνής.
και πώς μπορεί να, πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος εν ώρα εργασίας εντός εισαγωγικών. Ναι. Και είναι, ήδη είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένα. Και αν τον είχαμε εδώ σε σύνδεση, τον Γιάννη Νικολάου, είμαι σίγουρος ότι θα έλεγε δεν θα πάρουν τα παιδιά από μένα, εγώ θα πάρω από αυτά. Ναι, είμαι σίγουρη κι εγώ. Ναι. Είμαι σίγουρη. Οπότε την Παρασκευή μια πολύ πολύ ωραία βραδιά. Mm-hmm. Ωραίες στιγμές θα ζήσουν όσο βρεθούν στην κεντρική πλατεία. 9 παρατέταρτο. 9 παρατέταρτο. Ξανά. Το φινάλε της 17ης γιορτής με τον καλύτερο τρόπο, με το αφιέρωμα και όλα τα υπόλοιπα, Γιάννης Νικολάου. Κάτι άλλο που θες να πεις για αυτή τη βραδιά? Νομίζω έχουμε καλυφθεί. Θα χαρώ να δω όλο τον κόσμο της Σπάρτης. Να αφήσουν λίγο τα προβλήματα στην εκεί άκρη. Εκεί να αφήσουν ακριβώς λίγο τα προβλήματα στην άκρη και να έρθουν να περάσουμε καλά, γιατί έχουμε ετοιμάσει πολύ όμορφα πράγματα. Και θα ήθελα όλος ο κόσμος που εκτιμάει το Λακωνικό Οδείο τόσα χρόνια και το στηρίζει να είναι εκεί για να δούνε το φινάλε μας. Πολύ ωραία. Φίλοι μου, ας διώξουμε λίγο Juncker, Merkel και τα υπόλοιπα θεσμούς, τροϊκανούς όπως τους λένε. Παρασκευή βράδυ στην κεντρική πλατεία να διασκεδάσουμε, να ακούσουμε μουσική, να νιώσουμε τον πολιτισμό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τραγούδι. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη. Ωραία, σε ακούμε. Ηλέκτρα Βλαχονικολού, live στον Fly, 17η γιορτή μουσικής. Ευχαριστούμε για την παρέα. Για σένα και μη ρωτάς για μένα.